Ως Ένωση θα πάμε να συναντήσουμε τώρα για να μιλήσουμε για την περίοδο της Σαρακοστής που διανύουμε, αλλά και για τις προκλήσεις των καιρών. Καλό απόγευμα, κυρία Δημοσένους. Καλό απόγευμα, κυρία Φθορίδου. Άκουγα με προσοχή αυτά που λέγατε για και την ήμουν σίγουρη ότι θα μου πείτε για το φίλο της Φραγκοσικιάς. Όχι. Αλλά και εγώ τώρα τελευταία που πάχει να οφείλεται στο ότι δεν είχα μια ισορροπημένη διατροφή με πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το άκουγα πολύ προσεκτικά. Τώρα μετρώ τις πρωτεΐνες που τρώω, γιατί έπαιρνα λιγότερες. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Οπότε δεν έπαιρνα όση πρωτεΐνη χρειάζομαι. Τώρα είναι καλή ευκαιρία με την ταχύνη. Φταίει και ο εγκλεισμός, κυρία Δημοσένου, που είμαστε στο σπίτι τις περισσότερες ώρες και κάνουμε έφοδο εισβολή στα έρμα, ντουλάπια της κουζίνας σας, στο ψυγείο. Δεν είναι έτσι λίγο? Έχετε δίκιο ότι αυτός ο εγκλεισμός μας έχει αλλάξει τα φώτα, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Γι' αυτό πρέπει να εφοδιαζόμαστε με πνευματικές δυνάμεις, να νιώθουμε δυνατοί, να μην παραζώνουμε. Έρχεται και το καλοκαίρι, μπορούμε να βγούμε έξω, να κάνουμε, να περπατήσουμε λιγάκι. Ανοίγει και ο καιρός, σιγά σιγά να τα απολαύσουμε όλα αυτά, κυρία Δημοσένους. Και όλοι, κυρία Φλωρίδου, να φροντίσουμε να έχουμε ένα κομμάτι γης. Έχει φτηνά κομμάτια γης στα χωριά να αγοράσει ο κόσμος. Είναι καλό για να μπορεί να πηγαίνει. Τώρα φάνηκε ότι όποιοι είχαν κάπου να πηγαίνουν δεν στενοχωρέθηκαν πολύ. Είχε πολύ φτηνά στα χωριά, δεν είναι ανάγκη στο χωριό μου, για παράδειγμα, που είναι ακριβά. Υπάρχουν και τα σχέδια τώρα για την αγροτική ανάπτυξη, να βγει στην Ήπεθρο, στις επαρχίες ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα που είστε Λευκοσία, δεν είναι? Στη Λευκοσία είστε σήμερα. Είμαστε Λευκοσία, ναι. Να δούμε λίγο, να πούμε για την Καθαρά Δευτέρα, την οποία γιορτάσαμε πριν από τρεις-τέσσερις μέρες, με τους περιορισμούς όμως που επιβάλλουν οι καταστάσεις. Και πριν περάσουμε έτσι στο πιο βαθύ νόημα της νηστείας και της Σαρακοστής, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το έθιμο του Χαρταετού. Υπάρχει κάποια σημασία σε αυτό το έθιμο, κύριε Δημοσένους? Πόσο μου αρέσει, και με έμαθαν πρόσφατα μια ξαδέρφη του συζύγου μου από τις Σέρες ένα πολύ ωραίο ποιηματάκι που λέει «Διεύθυνση βάλαν ουρανός και έφυγε ο Χαρταετός. Αποστολεύσε ένας φτωχός και παραλήπτης ο Θεός». Να περάσουμε καλή Σαρακοστή, το λένε στις Σέρες αυτό. Είναι πολύ ωραίο έθιμο, γιατί ρίχνοντας το Χαρταετό ψηλά, νιώθεις ότι πάει η ψυχή σου ψηλά. Καταρχάς θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει να είναι ο άνεμος ευνοϊκός, χρειάζεται επιμονή. Εμείς λάθος το λέμε ότι είναι για τα παιδιά, σε άλλες χώρες το ρίχνουν και μεγάλοι και αγωνίζονται. Έχει χώρες που το ρίχνουν και πολιτικοί. Και ανάλογα με το πόσες φορές θα ρίξουν ψηλά το Χαρταετό και θα πάει, σημαίνει αν θα εκλεγούν ή όχι. Έχει πολλά νοήματα ο Χαρταετός. Οπότε το κάνουμε όχι μόνο Καθαρά Δευτέρα ουσιαστικά, θα πρέπει να το κάνουμε συχνά όποτε είμαστε έξω και θέλουμε να ξεκουραστούμε. Στην Κίνα το είχαν παλιά ως σαν το περιστέρι. Έστελναν γράμματα, έστελναν μηνύματα, δηλαδή έγραφαν κάτι πάνω και το άφηναν και πήγαινε. Βλέπαν βέβαια που ήταν ο άνεμος, που έπνεε. Σε χώρες που είναι διχασμένες, έτσι όπως η Βόρεια και η Νότια Κορέα, με τους χαρταετούς ρίχνουν τα προπαγανδιστικά φυλάδια. Είναι διαφόρων ειδών τα μηνύματα που μπορεί να δώσει κάποιος με αυτό το πολύ ωραίο έθιμο. Εσείς πετάξατε το δικό σας φέτος? Ναι, αλλά δεν είχε σοκελάκι, δεν πετάξαν πάρα πολύ. Ο δικός μας πέταξε, αλλά δεν πήγε με σούρανα για πολλή ώρα, έπεφτε κάτω. Μάλιστα. Θέλει εξάσκηση. Και υπομονή. Τώρα, οι πιστοί καλούνται να νηστέψουν αυτό το 40ήμερο, που η νηστεία του Πάσχα είναι και η πιο αυστηρή στην θρησκεία μας, κύριε Δημοσένους. Μπορεί ο κόσμος όλος να νηστέψει, γιατί υπάρχουν και αρκετοί ασθενείς, είναι και ο κορονοϊός στη μέση και γνωρίζουμε ότι πρέπει να θωρακίζουμε έτσι τον οργανισμό μας, να τρεφόμαστε σωστά, να μην μας βρει εξασθενημένους ο ιός. Έχετε δίκιο, αλλά φαίνεται ότι αυτά που εξασθενούν τον οργανισμό είναι τα ζωικά τρόφιμα, όχι τα νηστίσιμα. Το είπε και προηγουμένως η διαιτολόγος ότι η ζωική πρωτεΐνη είναι πιο βλαβερή ακόμα και για τους νευροπαθείς. Δεν είναι ανάγκη να νηστέψουν, κυρία Φλωρίδου, όσοι νιώθουν άρρωστοι και όσοι δεν έχουν την γνώση ότι η νηστεία βοηθά.
Δηλαδή, αν δεν θα πιω ένα ποτήρι γάλα και νομίζω ότι θα πεθάνω ή θα πάθω βλάβη, καλύτερα να το πιω. Αν γνωρίζω ότι το γάλα δεν με ωφελεί, αφού πίνω κάθε μέρα μαγνήσιο και τρώω τα φασόλια μου και τα ρεβίθια μου και την ταχίνη μου και πίνω την αλόη μου, τότε είναι εντάξει. Δηλαδή, ο νους ο υγιής συμβαδίζει με το σώμα το υγιές. Αν ο νους νιώθει ότι η πληροφόρηση που έχει δεν είναι αυτή που μπορεί να ανιστέψει, να το κάνει κατάλληλο το σώμα του ώστε να ανιστέψει, η Εκκλησία εδώ δεν θέλει τέτοια νηστεία. Η νηστεία πρέπει να γίνεται με απόλαυση, δηλαδή κόβουμε τις τροφές για να κόψουμε τα πάθη μας, να κόψουμε το θυμό μας, να κόψουμε αυτά που βλάφτουν. Δεν βλάφτουν αυτά που εισέρχονται, αλλά αυτά που εξέρχονται. Απλά όταν τρώμε κρέας και δέσματα, τα οποία τα θεωρεί η γλώσσα μας ως πολύ νόστιμα, και πίνουμε και λίγο κρασί, μετά είμαστε πιο ευάλωτοι. Μπορεί πιο εύκολα να θυμώσουμε, θέλουμε να κοιμηθούμε. Ενώ με την νηστεία, με τα νηστίσιμα, τα οποία έχουν λιγότερες, δεν θα έλεγα θερμίδες, αλλά λιγότερη ειδονή όταν τα τρως, δεν είναι τόσο ρε. Πίνεις νέσκαφε με γάλα. Είναι διαφορετικό στη γλώσσα αν το πιείς τον νέσκαφε με το γάλα από το αμυγδαλόγαλα. Το γάλα από το αμυγδαλόγαλα πάει έτσι λίγο πιο καθαρό, πιο καλό. Το άλλο είναι πιο βαρύ. Χρειάζεται όμως να ξέρεις πώς να φτιάξεις το αμυγδαλόγαλα. Την νηστεία την έβαλε η Εκκλησία μας για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πότε όχι καθιερώθηκε η Σαρακοστή, κύριε Δημοσένους? Σας ευχαριστώ. Η πρώτη νηστεία ήταν η νηστεία που έκανε ο Χριστός. Στην Εκκλησία ήταν η νηστεία που έκανε ο Χριστός, γιατί την νηστεία την είχαν και από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής νήστεψε για να πάρει τον νόμο της Διαθήκης, τις πλάγες. Ο προφήτης Ηλίας νήστεψε. Όλοι οι προφήτες όταν ήθελαν να προστατευθούν από κάτι κακό και από μια πανδημία, τότε είχε πάλι αρκετές πανδημίες, έβαζαν και τον κόσμο να νηστεύει και προσεύχονταν για να φύγει η πανδημία. Και στην αρχή Ελλάδα υπήρχε νηστεία όταν οι Σπαρτιάτες, όταν θα πολεμούσαν ο Μέγας Αλέξανδρος με τους στρατιώτες τους. Στην Ασία η νηστεία είναι καθιερωμένη, θα έλεγε κανείς, από τη δημιουργία του κόσμου, από τότε που τέθηκε ένας νόμος να μην φάνε από το μήλο της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή να φάνε από όλα, αλλά όχι από ένα, για να έχουν εγκράτεια. Η χριστιανική νηστεία, όπως το θέσατε εύστοχα, τέθηκε με τις 40 μέρες στην νηστεία που έκανε ο Χριστός ως πρότυπο. Και μετά βέβαια όταν νήστευσε, τότε τον αναγνώρισε ο πειρασμός ως αντίπαλο. Ναι. Δηλαδή αυτοί που νηστεύουν είναι αντίπαλοι του κακού. Ναι, εμείς γιατί νηστεύουμε 50 μέρες αφού ο Χριστός νήστεψε 40? Πολύ καλό ερώτημα, διότι ο Χριστός νήστεψε 40. Αν νηστέψουμε εμείς 40, η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών. Οπότε τις μέρες που ο Χριστός υπέφερε για μας, δεν είναι καλό εμείς να τρώμε και να πίνουμε σουβλάκια, να τρώμε σουβλάκια και να πίνουμε όπνευμα. Ναι. Οπότε γι' αυτό νηστεύουμε και την επόμενη εβδομάδα και έτσι γίνονται 50 ημέρες. Ναι. Γιατί στις 25 του Μάρτη επιτρέπεται να φάμε ψάρι, κύριε Δημοσένους? Διότι είναι της Παναγίας και η γιορτή της Παναγίας του Ευαγγελισμού ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της χαράς στο χριστιανισμό, αλλά και στον Ιουδαϊσμό, διότι αναγγέλθηκε στην Παναγία ότι ο Μεσσίας θα έρθει και θα διορθώσει τα κακοσέχοντα. Οπότε επειδή είναι τόσο μεγάλη η γιορτή της χαράς, επιτρέπεται να μην πενθούμε για τις αμαρτίες μας και για τα λάθη μας, εκείνη τη μέρα μπορούμε να φάμε ψάρι. Μάλιστα. Και θέλω να μας πείτε τώρα, τι ακριβώς νηστεία πρέπει να κάνουν όσοι μπορούν, γιατί είναι και άλαδη, χωρίς λάδι η νηστεία μας. Και να μας πείτε επίσης και τι είναι οι τριμερίτες μοναχοί της Σαρακοστής. Πολύ ωραία ερωτήματα. Ναι, είναι άλαδη, δηλαδή δεν τρώμε ελαιόλαδο ή το δικό μας φυτικό λάδι. Δικαιούμαστε όμως να φάμε σισαμέλαιο ή λάδι από καρύδα. Δηλαδή τα τελείως φυτικά λάδια, τα οποία έχουν και πολλές, ειδικά το σισαμέλαιο, έχει πολύ καλή φυτική πρωτεΐνη, διότι είναι από το ταχύνι. Οι μοναχοί στα μοναστήρια κάνουν το τριμέρι, δηλαδή Δευτέρα προχθές, Τρίτη και Τετάρτη χθες δεν φάγαν τίποτα, μπορούσαν μόνο να πίνουν αγιασμό και κοινώνησαν χθες, είτε στην πρωινή προηγιασμένη είτε στην απογευματινή. Το τριμέρι δηλαδή είναι μια τριήμερη νηστεία αποχή από τις τροφές. Στην Ασία, στο Βουδισμό, μία φορά τη βδομάδα δεν τρώνε τίποτα. Δηλαδή
Μία μέρα επελέγουν μία μέρα και δεν τρώνε τίποτα. Και αυτό λέει κάνει αποτοξίνωση στον οργανισμό. Στο χριστιανισμό, για τους μοναχούς που είναι υγιείς, το έχουν τρεις μέρες. Εμείς βέβαια, εγώ δεν έκανα τριμέρι κάποια φορά, δεν τα κατάφερα. Προσέχω περισσότερο, μειώνω τις θερμίδες. Και να μην φάω, για παράδειγμα, ρεβίθο και φτέρες που μου αρέσουν, τις στήσιμους με τακίνη, να φάω απλή φακή, δηλαδή αλλάζω τις τροφές, να μην έχουν, να μην είναι τα αγαπημένα μου νηστίσιμα φαγητά. Βέβαια αυτό δεν είναι πρότυπο, αν κάποιος μπορεί να νηστέψει, είναι καλό πράγμα να νηστέψει και τελείως. Δηλαδή μπορεί κάποιος την Παρασκευή να μην φάει κάτι, να έχει στο σπίτι του αγιασμό και να πίνει αγιασμό όλη μέρα και μετά να κοινωνήσει το βράδυ στη βραδινή προγιασμένη. Είναι καλά συνήθεια αυτά. Στις ευχές της Εκκλησίας, κυρία Φλωρίδου, αναφέρεται ότι δια της νηστείας χορηγείται εξουσία, δύναμης και ιάσεις, ιαματικές ιάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή αν ένας ιερέας ή ένας άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα και θέλει να θεραπευτεί, αν νηστέψει, έρχεται η χάρη του Θεού και λύνεται αυτό το πρόβλημα. Το έχω παρατηρήσει και εγώ, με την νηστεία λύνονται πάρα πολλά προβλήματα, αλλά όχι η νηστεία που θα βγεις και θα το πεις, θα λες νηστεύω, μην με βάζετε να κάνω δουλειά γιατί... Δηλαδή νηστεύουμε για να αποθεραπευτούμε από κάποια νόσο, ο κύριε Δημοσένους. Ναι, έχει αυτό που λένε στα αγγλικά healing, healing power. Mm-hmm. Έχει θεραπευτική ιδιότητα η νηστεία, διότι είναι μια μορφή εγκράτειας σε μια ειδονή, στην ειδονή του φαγητού. Και αυτό ενεργοποιεί τις δυνάμεις του οργανισμού και της ψυχής να έχουν αντίσταση στα κακώς έχοντα. Και αυτή η αντίσταση ενεργοποιεί και την χάρη του Θεού. Είναι μια πολύ θετική ενέργεια. Ναι, αλλά ένας συνάνθρωπος μας, όπως πάσχει από καρκίνο, δεν θεραπεύεται από τον καρκίνο αν νηστέψει. Δεν είναι έτσι? Δεν θεραπεύεται από τον καρκίνο, αλλά εάν όταν εκδηλωθεί ο καρκίνος αρχίσει να νηστεύει και να μην χρησιμοποιεί πολλά ζωικά προϊόντα τα οποία έχουν πολλά φάρμακα και ορμόνες και αντιβιώσεις κλπ. Κλπ. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνει μετάσταση. Το έχω δει πολλές φορές αυτό το πράγμα και μια φορά είχαμε διαφωνήσει και με έναν γιατρό στο Ισραήλ, ο οποίος είχε πει σε μια φίλη μου, μετά που έκανε την τέταρτη μετάσταση, να κόψει τα γαλακτοκομικά και τα κρεατικά και όλα αυτά. Και εγώ του έστειλα email και του λέω, γιατί. Εγώ την είχα στείλει ουσιαστικά να πάει σε αυτό το γιατρό. Γιατί τη είπε τώρα, μετά από τόση ταλαιπωρία, και δεν τη το είπε στην αρχή? Μου λέει, γιατί τότε δεν μπορούσε να το κάνει. Θέλει πολύ δύναμη να τα κόψει όλα, να κόψει το γιαούρτι, να κόψει το ένα το άλλο και να προσέχει την φυτική σου πρωτεΐνη και να κάνει μια ωραία διατροφή. Και μετά μου λέει, κοίταξε, ο καρκίνος θεραπεύεται, είναι θέμα διατροφικό σήμερα. Αυτό το πράγμα βέβαια στη δικιά μας χώρα και στις δικές μας περιπτώσεις δεν πιάνει, κυρία Φλωρίδου. Έχετε δίκιο που το είπατε. Και εγώ αρκετές φορές τους λέω, μην το κάνετε αυτό, μην πίνετε τόσο πολύ γάλα γαλακτοκομικά. Δεν είναι αυτά που θα σας κάνουν καλά. Βλάφουν, έχουν ουσίες που είναι βλαβερές. Με φωνάζει ο κόσμος, δεν το θέλουν. Οπότε η θρησκεία δεν θέλει να κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο, θέλει να του δώσει γνώση. Εάν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι κάτι βλαβερό, με την βοήθεια των γιατρών και των διαιτολόγων, οι οποίοι έχουν γνώση και θέλουν να τη δώσουν τη γνώση, γιατί το να έχεις μια διαφορετική γνώση είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις γνώση. Μπορεί να έχεις γνώση, αλλά να μην έχεις τη διαφορετική γνώση. Και στην Κίνα κάνουν μεγάλες νηστείες, ειδικά όταν έχουν καρκίνο. Στη δικιά μας χώρα όμως νομίζουν ότι οι άρρωστοι πρέπει οπωσδήποτε να φάνε την καθημερινή τους δόση γιαούρτι και κοτόπουλο. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ναι. Είναι πάρα πολύ κακό. Τώρα, επειδή ξεκινήσατε προηγουμένως και σας διέκοψα να μου λέτε για τη σημασία, για το νόημα της νηστείας. Ναι, να μας πείτε γιατί νηστεύουμε, κύριε Δημοσένους, γιατί κάποιοι το βρίσκουν σαν μια ευκαιρία έτσι για να αποτοξινωθούν ή για να χάσουν περί το βάρος. Από την άλλη τώρα, υπάρχουν και αυτά τα σκάνδαλα στην Εκκλησία για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Γιατί να πιστεύουμε και να νηστεύουμε στην τελική? Σας ευχαριστώ. Εσείς τώρα πάτε περισσότερο στην ουσία τη θρησκευτική, τη θρησκεολογική. Η νηστεία είναι η μόνη θυσία που κάνουμε για το Θεό. Τι μπορούμε να κάνουμε για το Θεό? Ο Θεός είναι φως, είναι αυτός που έβαλε αυτή την νομοτέλεια, αυτός που δημιούργησε το σύμπαν. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά τίποτε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και ο νόμος θέλει πρώτα νηστεία, να κόψουμε αυτά που μας αρέσουν. Αυτά που είναι πιο εύγευστα ουσιαστικά δεν είναι, αλλά τέλος πάντων
Για μένα δεν είναι που τα έχω κόψει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κόψουμε μερικά πράγματα. Είναι λοιπόν θυσία που κάνουμε για το Θεό και αυτή η θυσία έρχεται καλό για τον οργανισμό μας, για να ζήσουμε. Οι Ιουδαίοι όταν έρχονταν, οι αρχαίοι Εβραίοι όταν έρχονταν από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη, μέσα σε τέτοιες θερμοκρασίες 45 βαθμών, μια άντρωγαν χοιρινό, θα πέθαιναν. Γι' αυτό τους είπε να μην φάνε χοιρινό. Είναι δηλαδή μια θυσία για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Τώρα έχετε δίκιο ότι γίνονται δυστυχώς πολλά σκάνδαλα και λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της δίθεν διαφάνειας που υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει τέλεια διαφάνεια, υπάρχει όμως διάχυση των πληροφοριών, υπάρχει μεταδοτικότητα των πληροφοριών, μεταδίδονται κάποια σκάνδαλα τα οποία είναι πολύ συγκλονιστικά. Και, παράδειγμα, και παίρνουν και διαστάσεις ορισμένες φορές κάποια από αυτά τα θέματα. Ναι. Και χωρίς να γίνει δίκη, γιατί τέτοια πράγματα που πλήττουν θεσμούς ουσιαστικά έπρεπε να γίνει δίκη, να καταδικαστούν και μετά να κοινοποιηθεί. Γίνονται λαϊκά δικαστήρια, ασυνήθως. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, τον κατηγορούσαν για παρενόχληση. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ήταν διευθυντής της Ριζαρίου Ιερατικής Σχολής στην Αθήνα. Ήταν πολύ λόγιος ο Άγιος Νεκτάριος. Τον κατηγορούσαν για παρενόχληση και αυτός έφυγε από την Αθήνα, πήγε, έφτιαξε το μοναστήρι στην Αίγινα και έμεινε εκεί. Και οι μοναχές του έλεγαν: πρέπει να μιλήσεις, αφού είσαι αθώος. Έβλεπαν τα θαύματα που έκανε. Και ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: θα μιλήσει ο ουρανός. Και ο ουρανός μίλησε μετά που πέθανε. Και μετά βέβαια αγιοποιήθηκε. Αλλά αυτοί που τον κατηγορούσαν συνέχισαν να τον κατηγορούν μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν λέω με αυτό τώρα ότι δεν υπάρχει παρενόχληση. Υπάρχει παρενόχληση στο θέατρο, στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της πολιτικής. Υπάρχει δυστυχώς και στην Εκκλησία. Γιατί οι εκκλησιαστικοί φορείς έχουν σάρκα και οστά και δεν είναι τέλειοι. Όμως δεν θα έπρεπε να συγχύζουμε τον προσωπικό μας Θεό και την προσωπική μας σωτηρία και να θυσιάζουμε την πίστη μας για χατήρι αυτών οι οποίοι στο δέλεαρ του πειρασμού υποκύπτουν και κάνουν εγκλήματα τα οποία έχουν σχέση και με σεξουαλικότητα. Σκανδαλίζουν όμως, σκανδαλίζουν τους πιστούς με αυτά που γίνονται ή ακούγονται. Ναι, και επειδή τους σκανδαλίζουν δεν θα σωθούν αυτοί, θα κολλαστούν, αλλά επιπλέον οι πιστοί θα πρέπει να έχουν μηχανισμούς αμήνης να μην σκανδαλίζονται. Δηλαδή, επειδή τώρα γίνονται τόσες στον πολιτικό τομέα, δεν είναι σωστό να μην πάμε να ψηφίσουμε. Θα εκλεγούν οι χειρότεροι αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι? Επειδή υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του αθλητισμού, δεν θα σταματήσουμε τον αθλητισμό. Αν είναι δυνατόν τα παιδιά μας. Ή να σταματήσουμε να στέλνουμε τα παιδιά μας, σωστά. Ναι. Οπότε και στην Εκκλησία. Απλά στην Εκκλησία χρειάζεται πολύ προσοχή. Πρόσφατα είπα να παντρεύονται, να έχουν μια γυναίκα και μου λέει κάποιος. Και αυτοί που δεν θέλουν γυναίκα θέλουν κάτι άλλο του ιδίου φίλου. Μα λέω, αυτό είναι αμαρτήμα μεγάλο. Να φεύγουν από τον κλήρο. Όμως πριν εκδικαστούν κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε να σκανδαλιζόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και να ξέρουμε και ονόματα. Για παράδειγμα, έχει τόσες εβδομάδες και εγώ δεν κατάφερα ακόμα. Δεν μου είπαν για ποιον ιερωμένο από τη Λεμεσό μιλούν που ερχόταν από την Αθήνα και εξομολογούσε. Και εσείς μια μέρα όταν το παρουσιάσατε, θυμούμε που ρωτήσατε, παρενοχλούσε όλα τα παιδιά, γιατί μπορεί το συγκεκριμένο παιδί να είχε λάθος εντυπώσεις. Χρειάζεται πολύ προσοχή όταν πλήττονται τέτοιοι θεσμοί και ειδικά την Μεγάλη Σαρακοστή. Όμως, κυρία Θορίδου, δυστυχώς είναι τη Μεγάλη Σαρακοστή που ο πειρασμός βγάζει στη χώρα τέτοια πράγματα, για να μην νηστέψει ο κόσμος και να μην πιστέψει και να μην έχουμε και την προστασία της Παναγίας. Ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μισό λεπτάκι. Επειδή έχω ακούσει και αυτή την τοποθέτηση, μιας και μιλάμε για Σαρακοστή και τις προκλήσεις τον καιρό, ότι ο Θεός έδωσε τον ιό, τον κορονοϊό, για να μας συνετίσει. Αν ισχύει αυτό, τότε είμαστε τιμωρημένοι ως ανθρωπότητα, κυρία Δημοσένους, γιατί όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε μαζί, αλλά και μεγαλώνοντας, αυτό μαθαίνουμε από τη θρησκεία μας, ότι ο Θεός είναι η αγάπη. Πολύ σας ευχαριστώ. Ο Θεός όντως είναι η αγάπη και ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Εμείς είμαστε τιμωρημένοι από τον εαυτό μας. Προσωπικά εγώ δεν χρειάζεται κάποιος να με τιμωρήσει. Όταν κάνω κάτι κακό τιμωρούμε μόνοι μου. Όταν τροπαχαίνω, όταν μιλώ πολύ εκτροχιάζομαι. Όταν δεν προσέχω μπορεί να προσβάλλω κάποιον κλπ. Οι άνθρωποι μόνοι μας τιμωρούμεθα και η ανθρωπότητα αυτοτιμωρείται. Αυτός ο ιός, έτσι όπως μεταδίδεται, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες ποιος και τι και από πού, έτσι όπως βλέπουμε να μεταδίδεται, δείχνει ότι υπάρχει πολλή ρήπανση και ότι οι μηχανισμοί αμήνης του ανοσοποιητικού μας είναι χάλια. Γιατί βλέπετε, κάποιος πιάνει, κάποιος δεν πιάνει. Πιάνει μωρά.
Οπότε δείχνει ότι πραγματικά είμαστε τιμωρημένοι από τις κακές μας επιλογές να ρυπάνουμε το περιβάλλον και να μην κάνουμε και υγιεινή διατροφή και να μην προσευχόμαστε, να μην έχουμε πίστη στο Θεό. Mm-hmm. Όλα αυτά βοηθούν. Ο Θεός δεν είναι τιμωρία. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο Θεός, όπως είπατε, είναι αγάπη και αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Ευκαιρία τώρα με αυτή την πανδημία όμως να σοβαρευτούμε και να ζήσουμε πιο υγιεινά, mm-hmm. να βγούμε ξανά στην ύπαιθρο και mm-hmm. να φροντίσουμε το σώμα μας και το mm-hmm. πνεύμα μας mm-hmm. με τον καλύτερο τρόπο. Και προσευχή και νηστεία πάνε μαζί, έτσι, κύριε Δημοσθένους. Ναι, διότι αν προσεύχεσαι και δεν νηστεύεις, τότε ουσιαστικά δεν προσεύχεσαι, γιατί δεν πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις εγκράτεια. Είναι η εγκράτεια που είναι το mm-hmm. θέμα και η νηστεία είναι το πρώτο στάδιο της εγκράτειας. Για να προσευχηθείς πρέπει να συγκεντρωθείς, mm-hmm. πρέπει να κάνεις το χατήρι της πίστης, να πας στην εκκλησία. Αυτό είναι δουλειά. Αντί να πας κάπου αλλού την Κυριακή το πρωί, να πας στην εκκλησία. Τώρα δεν να βάλεις και τη μάσκα σου και αν είναι γεμάτη εκκλησία, να μείνεις και απ' έξω. Αυτά όλα τα πράγματα είναι στερητικά. Στερούν τον άνθρωπο από το να κάνει κάτι άλλο. Του δίνουν βέβαια μεγάλη ευλογία, του δίνουν πίστη, του δίνουν χαρά. Πόσοι νέοι οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή μετά παίρνουν ναρκωτικά? Κανείς. Mm-hmm. Η πίστη βοηθά. Απλά όμως για να πιστέψεις και να έχει αυτή τη θεραπευτική δύναμη, χρειάζεται mm-hmm. νηστεία. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να μην θέλει να νηστέψει όλες τις μέρες και όλες τις εβδομάδες. Mm-hmm. Ας νηστέψει μερικές. Ας νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή. Ας αρχίσει. Όλοι μας αρχίζουμε από τα χαμηλά, από τα mm-hmm. μικρά και μετά προχωρούμε. Έτσι ο Χριστός λέει δέχεται όλους και τον πρώτο και τον τελευταίο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας και σήμερα. Να είστε καλά.